Λοιπόν, μαζί μας έχουμε τώρα τον αρχηγό του Αστέρα Ζωγράφου, τον Τάσο Εξιντάρη. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μετά από πόσο καιρό πάλι στο γήπεδο? Μετά από μήνες, εντάξει, είχαμε ένα μήνα, ένα μισή μετά την καραντίνα που επανήλθαμε λίγο να βρούμε τα πατήματα. Ξεκουραστήκαμε λίγο, ξανά τώρα από την αρχή για την νέα σεζόν. Δύσκολη η πρώτη ημέρα, έτσι. Εντάξει, όπως κάθε χρόνο, τις πρώτες μέρες, προσαρμογή πάλι να βρούμε πατήματα και τέτοια είναι δύσκολη. Αλφα κατηγορία, νέα σεζόν, Αστέρα Ζωγράφου. Εντάξει. Στόχος, άλλη πρόκληση, παραμονή σίγουρα. Δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Για αρχή τουλάχιστον πρέπει να, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μείνουμε στην κατηγορία. Τι να περιμένουν οι φιλάθλοι από την ομάδα, Τάσο, από σένα, ότι εμείς θα δώσουμε το καλύτερο μας, αυτό στο γήπεδο όπως κάναμε και πέρσι, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να παίξουμε το παιχνίδι μας, αυτό που μας αρέσει και να κυνηγήσουμε να σωθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κατηγορία. Είσαι ευχαριστημένος εδώ στον Αστέρα Ζωγράφου? Εντάξει, τόσα χρόνια παρουσία μου εδώ, 10 χρόνια και δείχνει ότι κάτι υπάρχει. Είμαι ευχαριστημένος, είναι η ομάδα της γειτονιάς. Μια χαρά, το κλίμα με τα παιδιά είναι εξαιρετικό. Ειδικά πέρσι είχαμε πάρα πολύ καλό κλίμα. Φάνηκε και μέσα στο γήπεδο αυτό όλη τη χρονιά. Και πιστεύω βγήκε στα αποτελέσματα. Αυτό. Να δούμε τώρα και το νέο πρωτάθλημα. Έτσι. Θα είναι τρεις όμιλοι, ναι. Θα είναι με φίλοι λάθος. Εντάξει. Θα δούμε τώρα. Μα την κατάσταση αυτή που αντιμετωπίζει όλη η χώρα είναι λίγο δύσκολα. Λογικά χωρίς φιλάθλους. Δυστυχώς, για το ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους δεν είναι ωραίο. Εντάξει, θα κάνουμε ό,τι γίνεται. Ό,τι μας πούνε θα κάνουμε. Καλή αγωνιστική χρονιά. Ναι, υγεία σε όλους. Υγεία εύχομαι σε όλα τα παιδιά που θα συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα. Καλή σεζόν να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.